Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα, τα τελευταία 35 χρόνια, και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, apodimi.gov.gr, ενημερώσου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Η ψήφο σου, η χώρα σου. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV με τον Αυγουστίνο, όπως κάθε Δευτέρα 8:30. Σήμερα θα μιλήσουμε για ψυχολογία. Έχουμε μαζί μας τον Χρήστο τον Παπαλέκα, ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Αυγουστίνε. Καλησπέρα. Χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Επιτέλους. Και συγχαρητήρια ολόκληρα για τη μεγάλη συμβολή σου στην επανασύνδεση της ελληνικής κοινότητας στο Λονδίνο. Ευχαριστώ. Και στην Αγγλία. Ευχαριστούμε πολύ και έχω ακούσει πάρα πολλά καλά λόγια για σένα, οπότε θα ήθελα να μάθω λίγα πιο πολλά πράγματα. Καταρχήν, είσαι ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής, σωστά? Σωστά, δουλεύω σε ψυχιατρικό νοσοκομείο και σε διαφορετικές κλινικές πέρα από νοσοκομείο ως συμβουλευτικός ψυχολόγος και γνωστικοσυμπεριφεριστικός ψυχοθεραπευτής. Και έχω κάνει εκπαίδευση στην ψυχοτραυματολογία έχοντας εντρυφήσει σε μία μέθοδο ψυχοθεραπείας, είναι λίγο συντηρόδρομος, που λέγεται οφθαλμοκινητική απευαισθητοποίηση και επανεπεξεργασία πληροφοριών. Στα αγγλικά είναι EMDR. Ναι, είναι EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing. Είναι μια άκρως επιστημονικά εμπεριστατωμένη ψυχοθεραπευτική μέθοδος. Και είσαι πάρα πολλά χρόνια στην Αγγλία, είσαι πάρα πολλά από ό,τι νομίζω. Είμαι 20 χρόνια τώρα. Ζωή να έχω 20 χρόνια, πολλά χρόνια, και εργάζομαι ως ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής τα τελευταία 11 χρόνια. Έχει αλλάξει η ψυχολογία του κόσμου, θα έλεγα μετά την πανδημία, αλλά η πανδημία δεν έχει τελειώσει, αλλά μετά τα πρώτα, δεύτερα, τρίτα κύματα της πανδημίας? Κοίτα να σου πω, Αυγουστίνε, εγώ θεωρώ ότι η πανδημία είναι ένα ψυχολογικό τραύμα σε συλλογικό επίπεδο, γιατί έχει επηρεάσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που αισθανόμαστε και την καθημερινότητά μας. Όταν λοιπόν μια εμπειρία έχει επηρεάσει αυτές τις 3 ψυχικές συνιστώσεις, μπορεί να βιωθεί ως τραύμα συλλογικά. Ό,τι μοιράζομαι δεν είναι θεωρία, είναι μέσα από την κλινική μου πρακτική με τους πολλούς θεραπευόμενους που βλέπω και έχω δει μέσα από την πανδημία. Αυτό που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι 3 βασικές θεμελιώδεις αρχές έχουν συστεί. Η μία είναι ο έλεγχος, δεν έχουμε πια την ίδια ιεραρχική οργανωμένη δομή που είχαμε στην καθημερινότητά μας. Ένα παράδειγμα σε αυτό, η ασφάλεια. Ότι ουσιαστικά η καθημερινότητά μας, οι πρακτικότητες της καθημερινότητάς μας δεν είναι το ίδιο. Σκεφτόμαστε πλέον πώς, τι αποφάσεις θα πάρουμε, πού θα πάμε, πώς θα πάμε. Τα σχέδια για το μέλλον δεν είναι πλέον τα ίδια. Δεν μπορείς να κάνεις εύκολα ένα σχέδιο για το μέλλον. Επομένως, αυτή η ιεραρχία που είχαμε, η οποία μας εξασφάλιζε μία δομή όσον αφορά μελλοντικά σχέδια, δεν υπάρχει πλέον. Και υπάρχει και μεγάλη ανασφάλεια. Όταν λοιπόν υπάρχει η έλλειψη του απόλυτου έλεγχου και η ανασφάλεια, αυτές οι 2 ψυχικές συνιστώσεις όταν εμφανίζονται επηρεάζουν πάρα πολύ το άγχος και άλλα συμπτώματα διαταραχών όπως η κατάθλιψη. Και ξέρεις, όταν αυτές οι δομές αρχίζουν να μην είναι πλέον όπως τις γνωρίζαμε, αρχίζουμε πολύ αυτή τη μερικαστική σκέψη.
Έχουμε πολλές αυτόματες αρνητικές σκέψεις και αναμοχλεύουμε, ο ανθρώπινος νους αρχίζει να αναμοχλεύει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Και αυτό το είδα πάρα πολύ, ειδικά μέσα από τους εγκλεισμούς και στην πανδημία, πολλοί άνθρωποι ήταν τόσο εγκλωβισμένοι στη σκέψη τους, που το βρίσκαν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να αποδεχθούν την έλλειψη ελέγχου και την έλλειψη ασφάλειας και την έλλειψη της άνεσης, έτσι, γιατί δεν είμαστε άνετοι όπως ήμασταν πριν. Αυτό λοιπόν που έχω παρατηρήσει, που είναι μέσα από την πανδημία, είναι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία είναι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά είδαν τη δυσκολία της πανδημίας και αυτό που πιστεύω αντανακλά και μία στάση ζωής, όπως και άλλες δυσκολίες, ως μία ψυχική αποταμίευση, ως μία ευκαιρία να κάνουν την υπέρβαση και να μπορέσουν να βρουν τις εσωτερικές δυνάμεις μέσα τους για να μετουσιώσουν το πρόβλημα, ουσιαστικά να γίνει η ψυχή μεγαλύτερη από το τραύμα. Είναι αυτό που λέω, ξέρεις, καμιά φορά, όπως είπε και ο Σωκράτης στην απολογία του, ο δε ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπου, ότι πρέπει κάποιες φορές όταν έχουμε δυσκολίες στη Ναι. ζωή να μπορέσουμε να επανεξετάσουμε, να αναδομηθούμε και να πάμε παραπέρα. Και μόνο όταν εξετάζεις τη ζωή μπορείς ουσιαστικά να είσαι ουσιαστικά ολοκληρωμένος σαν άνθρωπος. Και υπάρχει και άλλη κατηγορία που υπάρχουν άνθρωποι που ψυχικά συρρυκνώθηκαν μέσα από την πανδημία και από όλες τις άλλες δυσκολίες που έφερε η πανδημία και διατήρησαν αυτή την κατάσταση. Όταν λες συρρυκνώθηκαν, δηλαδή. Δηλαδή, δημιούργησαν ένα τέμπο ζωής το οποίο ήταν μικρότερο από αυτό που μπορούσαν ουσιαστικά, που επέβαλαν οι δυνατότητές τους. Δηλαδή, πολλούς ανθρώπους, πολλούς θεραπευόμενους, που ενώ ξαφνικά είχαν αυτοπεποίθηση, ενώ ξαφνικά είχαν σχέδια για τη ζωή, μέσα στον εγκλωβισμό, παγιδεύτηκαν τόσο πολύ στο μυαλό τους που άρχισαν να συρρυκνώνουν τις επιλογές τους, να συρρυκνώνουν την ελπίδα, να συρρυκνώνουν τη θέληση για αυτό που μπορούν να κάνουν. Πολλές φορές μου λέγαν, «Α, τώρα δεν μπορώ να πάω στο γυμναστήριο». «Ναι, δεν μπορείς να πας στο γυμναστήριο. Τι άλλες επιλογές έχεις?» «Θα μπορούσα να κάνω γυμναστική στο σπίτι, αλλά δεν βαριάς, είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Είμαι και κουρασμένος, είμαι αγανακτισμένος». Ξέρεις, μας αρέσει λίγο και το δράμα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι καταπληκτικός σε πολλές συνιστώσεις, αλλά σε πολλές άλλες δεν είναι και τόσο βοηθητικός. Τώρα όμως που έχει αλλάξει η κατάσταση και έχουν ανοίξει λίγο τα πράγματα, δεν αλλάζει όλη αυτή η αίσθηση που μας λες? Δηλαδή δεν νιώθουμε, ο κόσμος νιώθει πάλι περιορισμένος, ή πώς το νιώθει τώρα που βγαίνει έξω, που μπορεί να βγει έξω? Κοίτα, νιώθει πιο απελευθερωμένος, αλλά επειδή αυτό που ζούμε και έχουμε ζήσει δεν θα φύγει εύκολα μέσα από το νευρικό μας σύστημα. Και αυτό εννοώ σαν τραύμα. Δηλαδή, ήδη υπήρχε ανασφάλεια για πολλά πράγματα, γιατί το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι η έλλειψη ασφάλειας. Όσο και να θέλουμε να έχουμε ασφάλεια, δεν υπάρχει ασφάλεια. Σαν άνθρωποι είμαστε ευάλωτοι. Ψυχικά, ψυχολογικά, σωματικά, βιολογικά, γενετικά. Και ενώ μπορεί να έχουν αλλάξει οι κοινωνικές συνθήκες, υπάρχει ένα πάγωμα, υπάρχει ένας φόβος ακόμα, υπάρχει θυμός. Αυτό το βλέπω καθημερινά. Υπάρχει πανικός και άγχος. Η κοινή γνώμη πώς Αυτά λοιπόν βλέπει τα... την ψυχοθεραπεία με όλη αυτή τη διαδικασία που μου λες τώρα? Έχουν αρχίσει και το ζητάνε σιγά σιγά, επειδή μου λες για άγχος. Βέβαια, πιστεύω πριν την πανδημία, μέσα από το πρίσμα της κοινής γνώμης, η ψυχοθεραπεία ήταν ένας δρόμος μόνο για τους λίγους που έχουν πρόβλημα, ξέρεις, για τις λίγες αυτές φτωχές ψυχές, οι οποίες επειδή έχουν ένα πρόβλημα ψυχολογικό πρέπει να πάνε να δουν ένα ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή. Πιστεύω μέσα από την πανδημία η κοινή γνώμη έχει αποδεχθεί ότι η ψυχοθεραπεία είναι ένας δρόμος αναζήτησης και ενδυνάμωσης της επάρκειάς μας για τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Δεν υπάρχει τόσο πολύ το στίγμα πια. Έχει φανερώσει η πανδημία το πόσο ευάλωτοι είμαστε. Και ξέρεις, πολλές φορές η οικογένειά μου, οι φίλοι μου με ρωτάνε, «Μα καλά, δεν κουράζεσαι να ακούς τόσα προβλήματα?» Μα δεν ακούω προβλήματα, ανθρώπους ακούω.
Και πιστεύω ότι το βλέπω πάρα πολύ αυτό, Αυγουστίνο, ότι αρχίζουμε πλέον να καταλάβουμε ότι η ανθρώπινη φύση έχει ανάγκη από αυτή την ενδυνάμωση. Και ότι όσο προχωράμε, τόσο λιγότερο στίγμα υπάρχει όσον αφορά αυτό. Αυτό έχω παρατηρήσει εγώ. Και το άλλο είναι ότι, ξέρεις, στην ψυχοθεραπεία δεν μιλάς μόνο για τα άσχημα της ζωής. Ναι. Μιλάς και για τα καλά. Μιλάς και για την ελπίδα, μιλάς και για τη χαρά. Πιστεύω πολλά από τα προβλήματά μας απορρέουν από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα καλά της ζωής. Αλλά, ξέρεις, θέλει και θέληση. Θέλει να μπορείς να βρεις τη δική σου αλήθεια, να μπορείς να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, να έχεις αυτή την δίψα για εσωτερική αναδόμηση. Υπάρχει παθολογία σε αυτό το κομμάτι. Μου λέξε ότι λέγεται ψυχοπαθολογία, σωστά. Σωστά, σωστά και η ψυχοπαθολογία όπως τη βλέπω εγώ μέσα από τη θεραπεία που ασκώ, η οποία είναι η θεραπεία της αποδοχής και της δέσμευσης, είναι ένα τρίτο κύμα γνωστικό συμπεριφοριστικής θεραπείας. Μέσα λοιπόν από αυτή τη θεραπεία η ψυχοπαθολογία εμφανίζεται όταν κάποιος καταφεύγει συνεχώς σε εμπειρικές συμπεριφορές ώστε να αποφύγει αρνητικά προσωπικά γεγονότα. Και ξέρεις, όταν αυτή η αποφυγή είναι άκαμπτη και αυστηρή, καταναλώνουμε χρόνο, χρήμα, ενέργεια στο να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα αρνητικά προσωπικά γεγονότα. Είτε αυτό είναι κάποιες αναμνήσεις, σκέψεις, συναισθήματα, είτε αυτό είναι εξωτερικοί παράγοντες. Κάποια μέρη που έχουν συνδεθεί με αρνητικές εμπειρίες, άνθρωποι ή καταστάσεις. Όταν λοιπόν προσθέσω στο άγχος όλο αυτό το πλαίσιο αποφυγής, το άγχος θα γυρίσει και θα γίνει κρίση πανικού. Όταν προσθέσω όλη αυτή την αποφυγή στην στενοχώρια, η στενοχώρια θα γίνει κατάθλιψη. Άρα, ψυχοπαθολογία εμφανίζεται όταν αποφεύγουμε τα συναισθήματά μας. Και αυτό δημιουργεί τόσες πολλές αποφευκτικές συμπεριφορές που πλέον η ζωή συρρυκνώνεται. Άρα δεν Και είναι η σωστό ψυχοαλλαγή. να αποφεύγουμε τα συναισθήματά μας, σωστά. Ναι, δεν είναι λειτουργικό. Αλλά ξέρεις, η πρώτη άμυνα του ανθρώπου είναι να αποφεύγουμε. Αυτό έχουμε μάθει, να αποφεύγουμε τα συναισθήματά μας. Αλλά η αποφυγή η ίδια δημιουργεί ψυχοπαθολογία. Και όταν λέω ψυχοπαθολογία, εννοώ διαταραχή. Δεν υπάρχει κάτι λάθος με το άγχος. Όλα τα συναισθήματα έχουν ένα χώρο στη ζωή. Και το άγχος έχει μία πάντα. Το άγχος είναι ένας σύμμαχος. Το άγχος μας προστατεύει. Έχει μία θετική πρόθεση. Το ίδιο και η στενοχώρια. Το ίδιο και κάθε συνέστημα. Για φαντάσου, θα μπορούσε να φανταστείς μία κοινωνία χωρίς στενοχώρια. Πώς θα μπορούσαμε να συνδεθούμε χωρίς άνθρωποι αν δεν στενοχωριόμαστε. Ακριβώς, ναι, συμφωνώ. Μου έλεγε πριν κάτι για Είναι η κόλλα. Συνέχισε, ναι, sorry. Όχι, είναι η κόλλα της ανθρώπινης σύνδεσης. Όλα, ξέρεις, κάνω πολλές σωματικές ψυχοθεραπείες με τα χρόνια και ατομικές. Και το βλέπω στις ομάδες που κάνω ότι εάν δεν υπήρχε στενοχώρια δεν θα μπορούσαν να συνδεθούν οι άνθρωποι. Όταν απορρίπτουμε τα συναισθήματά μας, γινόμαστε ξένοι μεταξύ μας. Σκέψου να μπορούσαμε να λειτουργήσουμε χωρίς ενοχή. Τι θα γινόταν. Όντως. Επομένως, η ψυχοπαθολογία έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το κομμάτι. Η ψυχολογική Με το πόσο ευελιξία που τι είναι που συζητάγαμε πριν την Η εκπομπή. ψυχολογική ευελιξία, ναι, είναι το αντίθετο από την αποφυγή. Δηλαδή, η ικανότητα του ανθρώπου να μπορεί να επικοινωνεί πλήρως, άμεσα και χωρίς άμυνες στην παρούσα εμπειρία του. Και να μπορεί να συντηρεί είτε να αλλάζει συμπεριφορές που εναρμονίζονται με τις προσωπικές του αξίες. Αυτό πιστεύω είναι ψυχολογική ευελιξία. Οπότε να λέει αυτό που πιστεύει κατευθείαν, να μην έχει καν φίλτρο, θα έλεγα. Να έχει ένα φίλτρο, αλλά να μπορεί να μην να είναι αυθεντικός. Και είναι μεγάλη ιστορία. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να αναλύσουμε την αυθεντικότητα, αλλά να μπορείς να είσαι πλήρως και άμεσα ο εαυτός σου, χωρίς να περιορίζεσαι από τα περιοριστικά σου πιστεύω. Και να μπορείς να είσαι στη στιγμή άμεσα και χωρίς άμυνες. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να μην έχεις άμυνες. Υπάρχουν πάρα πολλές άμυνες οι οποίες μπαίνουν εμπόδια. Πολλές φορές βλέπω θεραπευόμενους που έχουν εγκλωβιστεί στην διανοητικοποίηση. Ξέρεις, όταν προβάλλουμε το στοχασμό και τη Ναι. νόηση,
ως εμπόδιο για να αποφύγουμε ψυχολογικές, να συνδεθούμε με τους ανθρώπους. Η υπερπνευματικοποίηση, όταν πολλές φορές λέμε εγώ θα συνδεθώ καλύτερα με τον Θεό παρά με τους ανθρώπους, γιατί με τον Θεό τα βρίσκω περισσότερο. Θέλω να σου πω, η απόθεση, η ακύρωση, υπάρχουν πάρα πολλές άμυνες. Επομένως, το να είσαι ευέλικτος απαιτεί μεγάλες ικανότητες. Απαιτεί μια τεχνολογία που θα σε κάνει να μπορέσεις να γίνεις μεγαλύτερος από τις άμυνές σου και βέβαια να έχεις συμπόνια για τον εαυτό σου για να μπορείς να το κάνεις. Θα πρέπει βέβαια να έχεις και τα κίνητρα για να είσαι και ευέλικτος. Δηλαδή, δεν ξέρω, υπάρχουν. Πώς μπορείς έτσι να βρεις τα κίνητρα για να κάνεις μια αλλαγή στη ζωή σου? Αυτό είναι μια πολύ, πολύ ωραία ερώτηση, Αυγουστίνε. Κοίτα, για να έχεις το κίνητρο να κάνεις μια αλλαγή, πρέπει να σκεφτείς την νοηματοδότηση. Είναι μια διαδικασία να σκεφτείς τελικά τι νόημα έχουν όλα. Τι νόημα έχει η ζωή, τι νόημα έχω εγώ, τι νόημα έχουν οι σχέσεις μου. Όλα όσα βιώνουμε στη ζωή, σε βαθύ επίπεδο, έχουν να κάνουν με την νοηματοδότηση. Τι νόημα προσδίδουμε σε αυτά που βιώνουμε και στο τι είναι στο τέλος χαρά. Τι είναι, δεν θα, ο καθένας θα ορίσει χαρά με το δικό του πρίσμα. Το βασικό κίνητρο είναι να καταλάβει κάποιος ότι η αποφυγή δεν τον βγάζει πουθενά. Ότι μπορεί προσωρινά να σου δίνει ένα κέρδος μικρό, δηλαδή αν έχω κρίση πανικού και δεν μπω στο τρένο, ναι, θα αισθανθώ καλύτερα, αλλά μακροχρόνια θα αισθανθώ πολύ δεν χειρότερα. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις ουσιαστικά, άμα συνέχεια τα αποφεύγεις. Δεν θα μπορώ, όχι. Όχι. Αν θέλω να αγαπήσω, θα πρέπει να αποδεχθώ και το ρίσκο της απόρριψης. Πολλές φορές δεν αγαπάμε γιατί δεν θέλουμε να απορριφθούμε. Μπράβο, ναι, το έχω ακούσει. Δεν μπορείς όμως να έχεις την αγάπη χωρίς να έχεις και το φόβο της απόρριψης. Και όταν προσπαθούμε να ακροτηριάσουμε το φόβο της απόρριψης, ακροτηριάζουμε και την αγάπη. Επομένως, το κίνητρο είναι να καταλάβει κάποιος ότι έχει κολλήσει. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Μπορώ να σου δώσω ένα γρήγορο παράδειγμα. Είχα λοιπόν μια ιδέα. Αυτό το χρησιμοποιώ πολύ με θεραπευόμενους. Αυτή λοιπόν είναι η κινέζικη παγίδα των χεριών, έτσι το λένε, ή του δίκτυα. Επομένως, σκέψου λοιπόν ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι εδώ. Μπορεί εδώ να είναι να θέλω να αγαπήσω ή να αγαπηθώ, να θέλω να διαχειριστώ καλύτερα ένα συνέστημα, τη στενοχώρια, τον πανικό, τη θλίψη, το θυμό. Όταν λοιπόν το πρόβλημα είναι εδώ και προσπαθώ να το αποφύγω, όσο περισσότερο προσπαθώ, καταφεύγω σε αυτή την αυστηρή αποφυγή, τόσο περισσότερο κολλάω. Επομένως, ο μόνος τρόπος να αποφύγω. Ξέρεις, πολλές φορές τους ρωτάω στους θεραπευόμενους μου, καλά, πώς θα αποφύγεις αυτή την παγίδα? Και σκέψου ότι αυτό σημαίνει μέσα μας. Αυτό το έλασμα είναι μέσα μας, έτσι. Είναι μόνο όταν τα δάχτυλά μου πλέον το αντιμετωπίσω. Αρχίζουν να κινούνται προς τα μέσα. Ακριβώς. Με αποδοχή όμως. Και μετά να μπορέσω να απελευθερωθώ. Επομένως, η ικανότητα της αποδοχής είναι πάρα πολύ σημαντική. Και όταν λέω αποδοχή, δεν εννοώ ούτε φυσικασμό, ούτε και παρέτηση. Αποδοχή είναι ότι μπορώ να δεχθώ αυτό που η ζωή μου παρουσιάζει αυτή τη στιγμή, όποιο και αν είναι αυτό το συνέστημα, και να μπορέσω να δω το συνέστημα ως αγγελιοφόρο και όχι ως εχθρό. Και να δω τις σκέψεις μου ως εσωτερικά γεγονότα που έρχονται και παρέρχονται. Η αποδοχή όμως δεν είναι άμυνα των ανθρώπων που βλέπεις, σωστά? Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ακριβώς, Αγουστίνα, ακριβώς. Είναι μια ικανότητα που πρέπει να την καλλιεργήσουμε. Δεν μπορεί να την έχουμε την αποδοχή αν δεν την καλλιεργήσουμε. Αποδοχή δεν είναι αντέχω. Έλα μου, ρε, ξέρεις πολλές. Εντάξει, θα το αντέξω. Αυτό είναι αντοχή. Δεν είναι αποδοχή. Η αποδοχή είναι κάτι που πρέπει να το. Είναι μια ικανότητα του νου. Έχει άμεση σχέση με την συναισθηματική νόηση. Και η αποδοχή είναι κομμάτι οποιασδήποτε φιλοσοφίας και οποιασδήποτε θρησκείας και οποιασδήποτε φιλοσοφικής θεωρίας. Η αποδοχή είναι κομμάτι της. Θα τη δεις μέσα. Είτε αποδοχή του εαυτού, είτε αποδοχή της ζωής, είτε αποδοχή των άλλων. Είναι κάτι που πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Γιατί δεν είναι έμφυτο. Αυτό που είναι έμφυτο είναι η αποφυγή. Η μάχη. Γι' αυτό είμαστε και οι πιο καταθλιπτικοί. Και δεν ακούγεται θετικό, αλλά υπάρχει μια θετικότητα μέσα σε αυτό. Η πιο καταθλιπτική, αγχωτική, εξαρτημένη κοινωνία στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Και πιστεύω η αποφυγή έχει να κάνει άμεσα. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτό. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα συναισθήματά μας. Όλα τα συναισθήματα έχουν ένα χώρο. Αυτό ουσιαστικά είναι κάτι είναι που πρεσβεύει η αποδοχή. Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, και στο λίγο Αυγουστίνε, ό,τι και αν κάνουμε, το κάνουμε για να έχουμε ένα συνέστημα. Διαβάζουμε βιβλία για να έχουμε συνέστημα. Πάμε στο πανεπιστήμιο, παντρευόμαστε, κάνουμε αιτήσεις για δουλειά. Επομένως, παρότι ό,τι κάνουμε στη ζωή μας είναι το συνέστημα, όταν βλέπω τους θεραπευόμενους και τους λέω, ποιο είναι το αίτημά σου στην ψυχοθεραπεία, ναι, μου λένε ένα συνέστημα το οποίο δεν θέλω να έχω. Μα αυτό οτιδήποτε κάνεις είναι για ένα συνέστημα, άρα. Άρα, πώς θα το έχεις όταν η πίσω μεριά, η αντίθετη μεριά του άγχους είναι το να σε αποδεχθούν οι άλλοι, του κοινωνικού άγχους. Πώς γίνεται να μην έχεις τη στενοχώρια όταν νοιάζεσαι? Δεν μπορείς να νοιάζεσαι χωρίς να στενοχωριέσαι. Ξέρεις, αυτό που λένε, που λέω, η πιο άχρηστη συμβουλή που μπορείς να δώσεις σε κάποιον είναι, έλα μωρέ, μην ανησυχείς. Don't worry. Εντάξει, όλα καλά. Μα πώς θα γίνει να μην ανησυχώ? Για να μην ανησυχώ, θα πρέπει να σταματήσω να νοιάζομαι. Πίσω από κάθε ανησυχία υπάρξει νιάξιμο. Εντάξει, ας το ξεχάσουμε αυτό. Εντάξει, δεν μπορεί να το συζητήσουμε άλλη φορά, μωρέ. Ή ας αποφύγω λίγο να. Γιατί ουσιαστικά το παρκάρεις και θα το βρεις μπροστά σου μετά από λίγο καιρό. Πάντα το βρίσκεις μπροστά σου. Ο Σοφοκλής έλεγε. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην αρχαία Ελλάδα και είναι απίστευτο η σύνδεση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας με την ψυχοθεραπεία, ότι κανένα ψέμα δεν γέρασε ποτέ. Όλα τα ψέματα πεθαίνουν νέα. Ότι κάποια στιγμή αυτό που λες θα σε βρει. Ναι. Θα σε βρει και θα σε μπλοκάρει, θα σε περιορίσει, θα σε συρρυκνώσει. Και ένα άλλο κομμάτι της που είναι μια συνιστόσα που βοηθάει πολύ στην ψυχολογική ευελιξία είναι το mindfulness, η ενσυνειδητότητα. Η ικανότητά μου να μπορώ να είμαι στο παρόν. Να είμαι εδώ, ολοκληρωτικά. Γιατί το μυαλό μου δεν του, ξέρεις, το ανθρώπινο μυαλό δεν του αρέσει η παρούσα στιγμή. Το μυαλό σεριανίζει, η προσοχή μεταπηδά ανεξέλεγκτα. Και ποια είναι η διαφορά με το να είσαι στο παρόν και να μην είσαι στο μέλλον και να σκεφτείς τι θα γίνει? Η διαφορά είναι ότι αν είμαι στο παρόν μπορώ να είμαι πλήρως και άμεσα συνδεδεμένος με αυτό που συμβαίνει τώρα. Μπορώ να ακούσω κάποιον, ναι, χωρίς να σκέφτομαι τι θα απαντήσω όταν θα μου μιλήσει, χωρίς να σκέφτομαι τι θα κάνω αύριο. Όχι χωρίς να σκέφτομαι, θα σκέφτομαι, γιατί ξέρεις, το ανθρώπινος νους είναι σαν ένα μικρό κουτάβι, εγώ το περιγράφω. Το κουτάβι δεν κάθεται ποτέ στη θέση του. Η σκέψη φεύγει, ο νους περιπλανιέται. Επομένως, ενσυνειδητό έχει να κάνει με το να φέρω την προσοχή μου, να τη θασέψω την προσοχή μου στο να είμαι στο εδώ και τώρα. Μπορεί να είναι κάτι απλό, να φάω κάτι και να γευθώ αυτό που θα τρώω. Να μιλήσω με κάποιον και να είμαι εκεί, ολοκληρωτικά. Να μην είμαι διχασμένος, να είμαι εγώ εδώ και το μυαλό μου να σκέφτεται τι θα κάνω αύριο, τι θα κάνω την άλλη εβδομάδα, τι θα κάνω του χρόνου ή τι έγινε πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, την προηγούμενη εβδομάδα. Το μυαλό θα το κάνει αυτό και αυτό δεν μπορούμε να το χαλιναγωγήσουμε. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε μέσα από πρακτική να μπορούμε να τη θασέψουμε αυτό το μικρό κουταβάκι και να είμαστε στο εδώ και τώρα. Οι αντιστάσεις, και να το παρατηρώ. Οι αντιστάσεις του κόσμου που βλέπεις από κόσμο που είσαι μαζί τους, ποιες είναι οι αντιστάσεις τους? Οι αντιστάσεις είναι πολύ εκλογήκευση, είναι πολύ δύσκολο να το κάνω αυτό, δεν μπορώ τώρα, πολύ δεν μπορώ, θα το κάνω αργότερα, πολύ μεγάλη αναβλητικότητα, και υπάρχουν αντιστάσεις όταν δεν υπάρχει και, ξέρεις, πλοήγηση εσωτερική. Υπάρχουν αντιστάσεις όταν ουσιαστικά υπάρχει και φόβος ότι δεν θέλω να ξέρεις, είμαι καλοβολεμένος σε αυτό που ξέρω, σε αυτό που νιώθω. Δεν θέλω να αλλάξω, καλά είμαι. Στη βολεψιά σου δηλαδή να μένεις. Ακριβώς, μα ξέρεις όμως κάτι, Αγουστίνε, σαν άνθρωποι μας αρέσει αυτό και δεν είναι κάτι λάθος. Δεν λέω ότι είναι λάθος να μας αρέσει να καλοβολευτούμε. Αλλά κάποιες φορές στη ζωή αυτό το καλοβόλεμα δεν είναι λειτουργικό. Και η πραγματικότητα είναι ότι δεν ξέρεις πότε θα σε ρωτήσει η ζωή, πότε θα σου ζητήσει η ζωή, η καταστάσεις της ζωής να ξεβολευτείς.
Δεν το γνωρίζουμε ποτέ αυτό. Οπότε πρέπει να είσαι πάντα Επομένως, έτοιμος. το να. Να είσαι σε εγρήγορση, όχι είμαι έτοιμος με την έννοια του να είμαι έτοιμος για μάχη, αλλά να είμαι σε εγρήγορση ώστε να μπορώ να πηγαίνω με τη ζωή και να μπορώ να χαίρομαι τη ζωή, να χαίρομαι τα καλά της ζωής και να μπορώ να, είμαι αποδεκτικός στις κάποιες δυσκολίες, γιατί η ζωή είναι πανέμορφη αλλά είναι και δύσκολη. Επομένως, το να βγω έξω από τη ζώνη ασφαλείας μου, έξω από το Comfort zone. να ξεβολευτώ, comfort zone, εκεί όμως είναι μαγεία. Εκεί μαθαίνουμε, Αγούστινε. Εκεί πραγματικά μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε μέσα στο comfort zone. Μαθαίνουμε όταν βγαίνουμε από αυτό. Έχεις να δώσεις Είναι κάποια σε ευχαριστώ. συμβουλή, γιατί λες comfort zone, πολλοί είμαστε στο comfort zone μας που ήμασταν κλεισμένοι στο σπίτι. Έχεις να δώσεις κάποια συμβουλή για όλο αυτόν τον κόσμο τώρα που γυρνάμε στην κανονικότητα. Στη σχεδόν κανονικότητα, αλλά γυρνάμε σε κάτι που είναι πιο κανονικό από αυτό που ζούσαμε. Αν θα μπορούσα να δώσω θα το έλεγα, καθοδήγηση μέσα από αυτά που βλέπω και ακούω καθημερινά, είναι να μπορέσουμε να επανασυνδεθούμε με το τι μας δίνει ζωτικότητα. Ξέρεις, κάποιοι το περιγράφουν έρωτα. Να μπορέσουμε να επανασυνδεθούμε με το τι μας κάνει ζωντανούς. Ακόμα και όταν αυτό είναι δύσκολο. Ξέρεις, όταν τρέχεις ένα μαραθώνιο, ένας φίλος μου πρόσφατα έτρεξε ένα μαραθώνιο, χάρηκε πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολο. Πονάς πάρα πολύ. Περνάς μια απίστευτα Ναι. επώδυνη διαδικασία ψυχολογικά και σωματικά. Αλλά αξίζει. Σε κάνει να αισθάνεσαι ζωτικό σου, τίποτα άλλο. Επομένως, τα πράγματα, αν μπορούσα να δώσω μια κατεύθυνση, είναι να μπορέσουμε να βρούμε αυτή τη ζωτικότητα. Και η ζωτικότητα δεν έρχεται μέσα. Έρχεται μέσα από τον πόνο πολλές φορές. Έρχεται όταν βγεις έξω από το comfort zone, έξω από τη ζωνή του καλοβολέματος. Αυτό που λείπει πάρα πολύ. Πάρα πολύ η ζωτικότητα. Το τι μου με κάνει να αισθάνομαι ότι ζω, ζωή ζώσα. Okay, λοιπόν, έξω από το comfort zone για να έρθουμε στην κανονικότητα. Έξω από το comfort zone, ναι, για να έρθουμε στην κανονικότητα, γιατί έχουμε βγει ήδη από το έξω. Η πανδημία μας ξεβόλεψε. Επομένως, ή θα μείνουμε έξω και θα αναζητήσουμε τη ζωτικότητα και θα κάνουμε την υπέρβαση και θα χρησιμοποιήσουμε αυτό ως ένα δώρο για να γίνουμε καλύτεροι, ή θα μπούμε μέσα στο comfort zone, θα συρρυκνωθούμε ακόμα περισσότερο και δεν θα μπορέσουμε να απολαύσουμε. Γιατί μέσα στην πανδημία υπάρχουν και πολλά καλά. Συνειδητοποιήσαμε ότι το να συνδυόμαστε με τους ανθρώπους είναι πολύ σημαντικότερο από τα υλικά αγαθά. Μάθαμε να ζούμε και με λιγότερα. Συμφωνώ απόλυτα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα Έτσι δεν πολύ. είναι? Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα. Δηλαδή, ήδη μιλάμε 25 Α, λεπτά. Πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνο. 25 πέρασε, wow. Έτσι, άμα έχουμε να πούμε πολλά και θα ξανακανονίσουμε κι άλλη μια εκπομπή για να μα πει τα Ευχαριστώ υπόλοιπα. πάρα πολύ. Ναι, έχουμε πολλά να πούμε. Ελπίζω να το χάρηκα πάρα πολύ και ελπίζω να ήταν Σε επικοδομητική ευχαριστούμε πάρα αυτή η πολύ κουβέντα εκ που είχα. μέρου του Hellenic TV. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια και χαρά. Φίλες και φίλοι, ακόμα ένα Greek Stories έφτασε εδώ στο τέλος του. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα, ίδιο κανάλι. Hellenic TV. Καληνύχτα. Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα, τα τελευταία 35 χρόνια, και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου κι αν ζεις. Μπες στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών apodimi.gov.gr
ενημερώσου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Η ψήφο σου, η χώρα σου.